θέλω να μου πεις μέσα από αυτή τη βουτιά που έχεις κάνει, τι έχεις ανακαλύψει καινούριο, τι σου έχει προσδώσει αυτό το ταξίδι, πια σε επίπεδο και καλλιτεχνικό αλλά και προσωπικό, ποια διαμάντια ανακάλυψες. Νομίζω ότι είναι θέμα ηλικίας του ανθρώπου, δηλαδή εγώ κλείνω τώρα σχεδόν 33 χρόνια μεικτής δράσης, δηλαδή να γράφω, να μελοποιούμε, να ας πούμε συνθέτω προγράμματα με κάθε συνεργάτη διαφορετικά. Αλλά δεν θα ξεχάσω μια κουβέντα που μου είπε ο Στέλιος ο Βαμβακάρης όταν πήγα σπίτι του, ας πούμε, πριν 2 χρόνια, πω θέλω για τον πατέρα σου να προτείνουμε ένα αφιέρωμά του στο Ηρώδιο. Μου είπε το εξής, μου λέει, Λίνα μου, καλωσόρισες στην πηγή. Αυτή του την κουβέντα δεν θα την ξεχάσω. Γιατί πραγματικά είναι απαρχές, είναι πηγές. Αυτά τα τραγούδια είναι πηγές. Με ασθενή μανούλα μου, σχολείο μου να πηγαίνω. Εγώ τραβούσα στο βουνό με μάγκες να φωνέρνω. Εγώ τραβούσα στο βουνό με μάγκες να φωνέρνω. Με ασθενή μανούλα μου, σχολείο μου να πηγαίνω. Yeah.